Καλημέρα κύριε Λυκό. Καλημέρα σας. Λοιπόν, η παράνοια συνεχίζεται του πολέμου, γι' αυτό δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Θέλω να μου πείτε για τις άλλες παραμέτρους, εάν διαπιστώνετε ότι επιδεινώνονται ενεργειακά, σπανίες γεύσης, επισητιστικά, εφοδιαστικές αλλήλες. Θα σας πω λίγο κάτι. Κοιτάξτε, σε συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης που είχαμε κάνει, πρέπει πλέον ο κόσμος να καταλάβει και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Αυτή τη στιγμή είχα επισημάνει την προηγούμενη φορά ότι πάμε σε μια πλήρη ανακατάταξη του κόσμου. Ξεχνάμε δηλαδή όπως ήταν ο κόσμος μέχρι τώρα και πάμε στην πιο σκληρή περίοδο, την ψυχροπολεμική. Αυτή που διαβάζαμε κάποτε στα βιβλία, γιατί εγώ δεν την έχω ζήσει, δηλαδή την έζησα, καταλαβαίνετε, πιο αργά. Δηλαδή επαναμοιράζεται ο κόσμος και επαναμοιράζεται, ξέρετε, σε τι βασικό. Στη βασική οικονομία πια. Δηλαδή παράγω, τρώω. Παράγω, τρώω, πλουτίζω. Σίγουρα υπάρχουν πάλι ολιγάρχες, επανερχόμαστε πάλι στα ορυκτά καύσιμα, δηλαδή ακούω για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα λοιπά και ειλικρινά σας μιλάω μερικές φορές γελάω. Όχι ότι δεν το θέλω, το θέλω, αλλά έγινε με λάθος τρόπο την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία και να τώρα τα αποτελέσματα. Εγώ θα σας πω μόνο το εξής. Ξέρετε πόσο ο Πούτιν πόσο έδινε γύρω στα 7,5 εκατομμύρια βαρέλια αργού, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και του το κόψανε τώρα και έχει πάει στα 2,5. Του κόψανε 2,5 εκατομμύρια βαρέλια. Εντάξει. Ναι, αλλά ο Πούτιν στον προϋπολογισμό του είχε πει ότι εγώ τα πουλάω με 65 δολάρια το βαρέλι. Και τώρα το βαρέλι έχει πάει 139, έχει πάει 120, έχει πάει 100. Τώρα δεν θέλει από... Αν πολλαπλασιασμό θα δείτε ότι κερδισμένος είναι ο Πούτιν. Τώρα δεν θέλει από 31 Μαρτίου ούτε δολάριο. Σε ρούβλια λέει, δεν θα μας το κόψει. Ακριβώς. Ρε που φτάσαμε. Το καταλαβαίνετε δηλαδή ποιος είναι ο κερδισμένος. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Όσο παρατείνεται ο πόλεμος, τόσο οι δυτικοί θα πυροβολούν τα πόδια τους προ εξαρχούσεις της Ευρώπης. Γιατί περιμένανε ότι θα γίνει ένα blitzkrieg. Δηλαδή θα μπει μέσα ο Πούν και τα λοιπά, θα κάνουν μια συμφωνία και τελείωσε. Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το άλλο θέμα. Σκεφτείτε τι γίνεται με τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που είναι κάτω από την Οδυσσό. Μιλάμε για τεράστια κοιτάσματα. Και επιπλέον, το πιο βασικό είναι το εξής. Ότι η διήλυση του πετρελαίου, του αργού πετρελαίου, χρειάζεται χημικές ενώσεις. Χημικές ενώσεις και καταλύτες για να γίνει. Η Ρωσία προμηθεύει το 90% αυτών ανά τον κόσμο. Α, να μια παράμετρος που δεν γνωρίζω. Ανά τον κόσμο λέτε. Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως, δηλαδή όποιος, οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης δηληστηρίου στον κόσμο είναι πλήρως εξαρτημένος σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία. Από... Και εκεί θα εξελιχθεί η όλη. Ήδη η Ρωσία, δεν ξέρω αν ακούσατε, έχει αρχίσει και στοκάρει ζάχαρες και σιτηρά κτλ. Από πού θα φάει η Ευρώπη? Από πού θα φάει η Ευρώπη? Όταν εμείς κλείναμε αγροτικές γεές, τις κλείναμε για να κάνουμε φωτοβολταϊκά. Στους ιστοβολώνες μας. Από πού θα προμηθευτούμε τώρα μαλακό στάρι? Θα πάμε, εντάξει, στο σκληρό που είναι και πιο υγιεινό αν θέλετε, αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή θα σας δώσω ένα νούμερο, το είχα σημειώσει ειδικά για σας, για να δείτε τι γίνεται δηλαδή με το... έχουμε 9 εκατομμύρια εγκαταλειμμένα στρέμματα στην Ελλάδα. 9 εκατομμύρια εγκαταλειμμένα στρέμματα στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Δηλαδή και αυτό κάθε χρόνο αυξάνεται. Γιατί κάποιοι κύριοι, οι πολιτικοί, δεν έδωσαν σημασία στον πρωτογενή τομέα. Είναι δυνατόν η Ελλάδα κατεξοχήν χώρα αγροτική να εισάγει κατσίκια, έρχεται το Πάσχα τώρα και αρνιά από τη Βουλγαρία. Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαχείριση. Γιατί δεν προχωρήσαμε σε βιοκαλλιέργειες. Και τώρα, με την πρώτη στραβή, είχαμε βάλει τα αυγά μας όλα στο ίδιο καλάθι, πέφτει το καλάθι και σπάνε τα αυγά. Όλα. Θα έρθω σε αυτό. Θέλω να μου πείτε το εξής, επειδή το έχουμε συζητήσει και μαζί. Διάβαζα χθες ότι υπολογίζουν ότι χρειάζονται μόνο για τις ποσότητες που δεσμεύτηκαν οι ΗΠΑ να καλύψουν σε υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG
την Ευρώπη που δεν επαρκούν σύμφωνα με τις αναλύσεις όλων των Ινστιτούτων Ενέργειας Ευρώπης. Ναι, αλλά, γιατί είναι συμπληρωματικό κάποιο. Ναι, επουλώνουν. Μόνο για αυτά χρειάζονται περίπου 4.500, να τα ακούσει ο κόσμος, ειδικά τάνκερ. Οι Έλληνες εφοπλιστές είναι πιο μπροστά από όλους αυτό, αλλά και πάλι η τιμή θα είναι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ινστιτούτων, 3 με 4 φορές παραπάνω. Άρα αυτό δεν σου λέει. Μάλιστα. Επιπλέον δεν μπορούν να στοκάρουν. Πού θα αποθηκεύεται αυτό, αφού δεν έχουν φροντίσει για την αποθήκευση, δηλαδή να γίνεται κανονικά η μεταφορά και η εξαέρωση. Αυτό λοιπόν δεν θα μετακυληθεί στα άλλα προϊόντα το κόστος. Βεβαίως θα μετακινηθεί. Εδώ μιλάμε, σας το είπα και την προηγούμενη φορά, θα φτάσουμε σε έναν ενεργειακό μεσαίωνα και πολύ φοβάμαι θα φτάσουμε πραγματικά σε καταστάσεις τύπου λίγο μετά την κατοχή στην Ελλάδα. Μαυραγωρητισμός, οι τιμές στα ύψη, πληθωριστικό χρήμα, δηλαδή θα έχεις χρήμα και το οποίο δεν θα έχει καμία αξία. Μιλάμε για πληθωριστικούς προϋπολογισμούς πια. Με αποτέλεσμα είναι ότι όποιες χώρες, λόγου χάρη όπως η Γαλλία, φροντίσανε ώστε να μην έχουν ιδιωτικοποιήσει τα πάντα και να πάνε σε μια διαφορετική μορφή ενέργειας, αυτές θα είναι και ευνοημένες. Ρωτάνε εδώ ακροατές, κύριε Λύκο μου, προλαβαίνει η χώρα εναλλακτικά να στοκάρει, για παράδειγμα, σιτηρά από αλλού? Δεν νομίζω, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Το ερώτημα είναι σε τι τιμή, τώρα. Βέβαια. Που η ζήτηση έχει αυξηθεί. Μα όλοι στοκάρουν τώρα, καταλαβαίνετε, γίνεται. Κλείνουν οι αγορές, δεν έχεις από πού να πάρεις. Γιατί κάθε χώρα αυτή που παράγει και έχει φροντίσει έστω λίγο να αναπτύξει το πρωτογενή της τομέα, αυτή τη στιγμή στοκάρει. Άρα γιατί να σου δώσεις ένα, αφού βλέπει τι έρχεται. Βλέπει ότι έρχεται ενεργειακός μεσαίωνας. Βλέπετε ότι έρχεται πείνα στην Ευρώπη. Γιατί να το κάνει. Δηλαδή δεν τη συμφέρει, το καταλαβαίνετε. Και αυτή τη στιγμή, εγώ σας το λέω και πάλι, ότι Ρωσία, όσο κρατάει αυτός ο πόλεμος, γίνεται κυρίαρχος του παιχνιδιού. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Ναι, έχει κάνει εισβολή. Αυτό πρέπει να τα λέμε όλα. Έχει κάνει εισβολή. Υπάρχουν άμαχοι, υπάρχουν πρόσφυγες. Σήμερα γίνεται μια μεγάλη συναυλία στα προπήλαια της Αθήνας για αυτόν τον λόγο. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Είναι ότι εξακολουθεί να κρατάει τα κλειδιά ουσιαστικά και διατροφικά, αλλά και ενεργειακά της Ευρώπης. Και την ίδια ώρα και η Ουκρανία, που είναι ένας μεγάλος τοβολόνας, αυτή τη στιγμή μην περιμένουμε την παραγωγή που έχει. Μα το ανακοίνωσε κιόλας και αυτοί το κάνουν. Ναι, σωστά. Όλοι δημιουργούν εθνικό απόθεμα. Εμείς πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο απόθεμα, κύριε Λύκο? Είναι το επόμενο λογικό ερώτημα. Το επόμενο λογικό ερώτημα, κύριε Σαχίνη, είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, αν όχι χθες, πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός ώστε να δούμε τι γίνεται με αγροτικές εκτάσεις, τι γίνεται με τους αγρότες μας και πώς θα μπορέσουμε να τους ενισχύσουμε ώστε να έχουμε παραγωγή. Ένα άλλο πράγμα, ξέρετε, που δεν έχουν θίξει και θα σας το πω, γιατί κανένας δεν μιλάει γι' αυτό, είναι το εξής. Τα θερμοκήπια που προμηθεύουν σχεδόν όλη την Ελλάδα και η Κρήτη είναι γεμάτη. Και τις κεντρικές αγορές Ευρώπης. Εντάξει, ναι, ναι. Αυτά θέλουν φυσικό αέριο, κύριε Σαχίνη, για να διατηρηθούν. Πώς θα γίνει τώρα αυτό το πράγμα, πού θα φτάσουν οι τιμές των προϊόντων? Θέλουν φυσικό αέριο, πέρα από τα λοιπάσματα, αμμονίες και τα λοιπά που λέγαμε την άλλη φορά. Για να διατηρηθούν οι θερμοκρασίες και όλα αυτά θέλουν φυσικό αέριο. Από πού, με ποιες τιμές, με ποια κόστη? Και τη στιγμή που βλέπετε ότι η ίδια η κυβέρνηση δεν πάει να βάλει ένα πλαφόν στην χονδρομπορική, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ακόμα και το ΦΠΑ. Γιατί αν όχι τώρα, πότε? Ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος ο Γρηγόρης. Κύριε Λύκο, η Ισπανία και η Πορτογαλία πάτησαν πόδι για αυτές τις συνθήκες και είπαν ότι λόγω του ανάγλυφου δεν μπορούμε να τα φέρουμε βόλτα, θέλουμε ειδικό καθεστώς. Εμείς δεν έχουμε το χειρότερο ανάγλυφο? Εμάς είναι ακόμα χειρότερο, αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Ότι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε ακόμα και παραμένουμε ελεύθερο κράτος ή αν είμαστε μια μπανανία. Και βάζω εδώ τρεις τελείες, δεν θέλω να πω περισσότερα. Γιατί κάποιοι ευνοούνται από αυτό. Ξέρετε, η κρίση γεννάει κρίσους. Δημιουργεί κρίσους ή τους κρίσους τους κάνει ακόμα πλουσιότερους. Ο φίλος ο Αλέξης, καλημέρα στον εξαιρετικό και πάλι κύριο Λύκο. Θέλω να το ρωτήσω, αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί, γιατί καλά το είπε, όλα τα κόμματα, να μην σφαιρίζουν αδιαφορά, τους αφορά όλους, είναι εθνικό, βάζαμε μια στρατηγική εθνικών αποθεμάτων, πόσο γρήγορα μπορούσαμε να αντιστρέψουμε στην καλύτερη των περιπτώσεων την κατάσταση? Πιστεύω
σε ένα εξάμηνο, εφτάμηνο θα μπορούσαμε. Εξάμηνο. Αλλά για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να αγκαλιάσουμε πραγματικά τους αγρότες μας. Θα πρέπει να κάνουμε έναν εντελώς άλλο διαφορετικό σχεδιασμό. Εδώ ακόμα και σήμερα, για να καταλάβετε, τα ακούω και λένε ότι αν είχαμε βάλει, λέει, περισσότερες ΑΠΕ, θα είχαμε ενεργειακή αυτάρκεια. Ενεργειακή αυτάρκεια. Και έρχομαι και ρωτάω το εξής. Από πού θα έπαιρνες πρώτες ύλες? Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, πώς θα σταθεροποιήσεις το σύστημα όταν χρειάζεται το σύστημα ορυκτά καύσιμα για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί? Θα είμαστε δηλαδή συνεχώς με blackouts. Και προσέξτε, έρχεται και καλοκαίρι τώρα και εμείς επενδύουμε στο τουρισμό και δεν έχουμε ρεύμα. Ή πουλάμε πολύ ακριβό ρεύμα. Γιατί αν γίνουμε μια πανάκριβη χώρα ως τουριστικός προορισμός, γιατί να έρθει ο άλλος εδώ και να μην πάει στην Τουρκία? Η οποία είναι, υπόψη, θέλω να τονίσω αυτό, είναι η πιο ευνοημένη στην παρούσα φάση. Εντάξει, η πρώτη είναι η Κίνα, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Η Ρωσία με Αμερική, με Αμερική κερδίζει προς το παρόν, αλλά η Ρωσία είναι ποιος θα χάσει τα περισσότερα. Lose-lose δηλαδή, σε σχέση με Αμερική. Καλά, η Ευρώπη την έχει πατήσει. Αλλά ποιος γίνεται ο παίκτης αυτή τη στιγμή? Η Τουρκία. Και θα πάμε και σε διαμελισμό του Αιγαίου. Προσέξτε τώρα κάτι άλλο, γιατί τώρα ξαφνικά θυμηθήκαν τα αποθέματα νοτιοανατολικά της Κρήτης και στην Κύπρο. Όπου η Τουρκία θα σου πει καζάν-καζάν. Πείτε μου λίγο, τι εικόνα έχετε, με ρωτάνε εδώ, περί λιπασμάτων και κρίσιμων ορυκτών, αμμονία και τα λοιπά και σπάνιες γιές? Συνεχίζουν την ανηφόρα οι τιμές? Εννοείται. Αυτά τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, τα λιπάσματα, για να καταλάβετε, έχουν τετραπλασιαστεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το κόστος της παραγωγής, γιατί για να θρέψεις ένα πληθυσμό πρέπει να έχεις εντατική καλλιέργεια, δηλαδή εντατική παραγωγή, και για να το κάνεις αυτό θέλεις λιπάσματα. Πώς θα το κάνεις? Θα το κάνεις λοιπόν με ακριβότερα λιπάσματα. Λιπάσματα χρειάζονται μεταξύ φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο έχει ανεβεί η τιμή του 7 πλάσια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή έχει εκτοξευθεί αυτή τη στιγμή. Και εκτοξεύονται όλες οι πρώτες ύλες, οι στρατηγικές πρώτες ύλες, πέρα από τις σπάνιες γιές, οι στρατηγικές πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες σε μία σειρά από πράγματα. Καταρχήν να σας πω κάτι άλλο. Χρησιμοποιούμε 6.000 διαφορετικά προϊόντα, τα οποία είναι καταναλωτικά αγαθά, δηλαδή, τα οποία είναι υποπροϊόντα του πετρελαίου. Μάλιστα. Μόνο αυτό εγώ θα σας πω. 6.000 διαφορετικά αγαθά, προϊόντα, τα οποία χρειάζονται πετρέλαιο για να παραχθούν. Λέει εδώ ο Ρέστης, καλημέρα. 9 εκατομμύρια παρατημένα στρέμματα, και λέει ο κύριος Καλογεράκης στο TEDx, είναι δημόσιο μόλις με 6 εκατομμύρια στρέμματα. Με ζαχαρότευλα η Ελλάδα μπορεί να έχει 150% των αναγκών της σε συνολική ενέργεια, και με 500.000 στρέμματα έχει όλο το σιτάρι που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο όμως, αν δεν γίνει στροφή προς κοινωνικοποίηση αγαθών τρέχοντας, και αν προλαβαίνουμε κιόλας, τα παιδιά μας τα καταδικάζουμε αν δεν κάνουμε αυτή τη στροφή. Βεβαίως, μα εδώ πουλήσαμε την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, κύριε Σαχίνη μου. Πάμε να πουλήσουμε, μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι θα γίνει ένα πάρτι με τα εξοπλιστικά, και εμείς πάμε να πουλήσουμε τη ΛΑΡΚΟ, την ΕΑΒ, την ελληνική αεροπορική βιομηχανία που κάποτε ήταν η πρώτη στα Βαλκάνια, την έχουμε απαξιώσει. Ο φίλος ο Μιχάλης, κύριε Λίκο, να έχετε υπόψη σας ότι η Ρωσία δεν κουνεί από την Ουκρανία τουλάχιστον μέχρι τη συγκομιδή του σιταριού, λέει. Ακριβώς. Ακριβώς είναι αυτό που προείπα. Γιατί ξέρει ότι ελέγχει το παιχνίδι. Το θέμα είναι ποιος θα σπάσει πρώτος. Αλλά αν κλείσει την κάνουλα με το φυσικό αέριο ο Πούτιν και κλείσει και με τα σιτηρά, μαζί με την Ουκρανία, καταλαβαίνετε τι θα γίνει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα πούμε, πόσο λέγανε παλιά, το ψωμί ψωμάκι. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι το κοτόπουλο, θυμηθείτε το αυτό που σας λέω, η τιμή του κοτόπουλου, που υποτίθεται είναι ένα φτηνό κρέας, θα φτάσει την τιμή του μοσχαριού. Η τιμή του κοτόπουλου θα φτάσει την τιμή του μοσχαριού. Γιατί όταν δεν υπάρχει καλαμπόκι, και τα αυγά βέβαια. Ναι, προφανώς. Καταλάβατε, δεν είναι μόνο ότι το άλλο τρώει καλαμπόκι, δεν είναι τα popcorn που τρώμε όταν βλέπουμε κινηματογράφο και παρακολουθούμε μια ωραία ταινία στο Netflix. Είναι ότι η κότα πρέπει να φάει καλαμπόκι. Λέει εδώ μια φίλη, ρωτήστε παρακαλώ τον κύριο Λίκο, πώς λέει ότι η Γερμανία πώς έχει αποθηκεύσει αέριο μέχρι το Νοέμβριο, πού το αποθηκεύει?
έχει ένα αποθηκευτικό σταθμό, είναι μέσα στους, μέσα στους αγωγούς, αλλά ούτως ή άλλως δεν έχει σπάσει τη συμφωνία η Γερμανία, αν είδατε. Ναι, ναι, ένα. Και δύο, πρέπει να πω στην κυρία για να μην μπερδευόμαστε, δεν υπάρχουν σταθμοί. Δεν είναι LNG. Δεν υπάρχει ούτε ένα στη Γερμανία. Πρέπει να της το πω αυτό, να το κατα... LNG υγροποιημένου. Άλλο αυτό που λέτε εσείς, κυρία μου. Πολύ σωστή επισήμανση σας. Έχει μόνο ένα τερματικό σταθμό LNG. Η Γερμανία νομίζω έχει, πρέπει μικρός, να έχει πολύ μόνο μικρός. Έναν για να καταλάβετε τι γίνεται. Σταβο... Άρα δεν πρόκειται ποτέ να σπάσει τη συμφωνία με τη Ρωσία. Και αναγκαστικά θα στηρθεί πίσω από τη Ρωσία. Αυτό το οικονομικό θαύμα της Γερμανίας πώς θα λειτουργήσει. Πώς θα λειτουργήσουν οι βιομηχανίες κτλ. Φυσικά εδώ θέλω να σας πω ότι τους επόμενους μήνες θα δείτε πολλές μεγάλες αλλαγές σε σχέση με αυτό που λέγαμε Green Deal, ηλεκτρικά αυτοκίνητα κτλ. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει τώρα πάνω σε αυτά. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι όλο το όλο project, κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί δεν υπάρχουν πρώτες ύλες. Από όπου θα βρουν λίθιο. Από όπου θα βρουν νικέλιο. Από όπου θα βρουν κοβάλτιο. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το project. Δηλαδή, αν εσύ τώρα είναι να σου λένε τώρα με αυτή τη φτώχεια που έρχεται και με την ενεργειακή κρίση, τον ενεργειακό αρμαγεδόνα, να τον πω έτσι, εσύ πρέπει για να αγοράσεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο να σου πηγαίνει 100 και 150.000 ευρώ, δεν θα το πουλήσεις. Είναι πολύ απλά. Θα είναι ασύμφορο. Και εδώ είναι το όλο θέμα. Τελευταίο ερώτημα για σήμερα, κύριε Λύκο, και θα τα ξαναπούμε και πολύ σύντομα και τηλεοπτικά, ελπίζω. Μου λένε εδώ, μπορεί οι χώρες της Νοτιού Αμερικής να συνδράμουν επισιτιστικά, ιδίως στο θέμα του σιταριού, την Ευρώπη, ή ούτως ή άλλως είναι κλειδωμένα συμβόλαια, ή αν αυξηθεί η ζήτηση θα ανεβάσουν τις τιμές? Τι βλέπετε λίγο? Ούτως ή άλλως θα ανεβούν πρώτα οι τιμές. Σε δεύτερο χρόνο θα προμηθεύσουν κατά κύριο λόγο αυτή τη στιγμή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και τρίτη θα είναι η Ευρώπη και φυσικά σε πάρα πολύ υψηλές τιμές. Το ίδιο ισχύει. Η Ευρώπη εκεί την έχει πατήσει, κύριε. Το ίδιο ισχύει και από πλευράς Ινδίας, κατά τη γνώμη σας? Βεβαίως. Καταρχήν, η Ινδία, μην ξεχνάτε ότι ήδη υπάρχουν συμφωνίες και με Κίνα και με Ρωσία. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ναι, σωστά. Καλά το επισημαίνω. Δεν είναι. Όπως και με το Ιράν. Γι' αυτό και τρώνε πόρτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με φάγανε μέχρι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πόρτα. Από το Κατάρ, μάλλον, τα πήγανε για πετρέλαιο. Γιατί 10 χρόνια δεν είχε πατήσει Αμερικανός πρόεδρος εκεί. Και τους λέγανε ότι ξέρετε κάτι, μην ανεβάζετε την παραγωγή πετρελαίου, γιατί τώρα εμείς το έχουμε γυρίσει σε ΑΠΕ. Οπότε αυτοί δεν ξέραν θα παρά. Ακόμα και ο ΟΠΕ δεν είναι έτοιμος ακόμα για να πει ότι ξέρετε κάτι. Εξορίξτε πολύ παραπάνω από τα υπάρχοντα αποθέματα, πολύ παραπάνω πετρέλαιο, γιατί δεν ξέρει τι θα γίνει με τις τιμές. Χώρια ότι. Και αυτό ξέρετε τι έχει γίνει. Αυτό έχει ξεκινήσει από πριν. Αυτό ξεκίνησε από τα lockdowns. Όπου εκεί καταστράφηκαν οι εφοδιαστικές αλυσίδες, έπεσε πάρα πολύ τιμή του πετρελαίου, δεν κάνανε οι άλλοι εξορίξεις, δεν στοκάρανε και τώρα έρχεται αυτή η κρίση στην Ουκρανία. Βέβαια για μένα τίποτα δεν είναι τυχαίο, όπως καταλαβαίνετε. Και ουσιαστικά ρημάζει ολόκληρες κοινωνίες και ρημάζει ολόκληρα κράτη. Εδώ, όπως σας το είχα πει και την άλλη φορά, θα ξαναπάμε σε μια λογική του κράτους, του κλειστού, του έθνους κράτους. Λοιπόν. Όχι των συμμαχιών, γιατί πρέπει να συντηρηθούν οι κοινωνίες τους. Άρα ο καθένας ό,τι έχει θα το σοκάρει προκειμένου να φάει ο κόσμος. Γιατί αλλιώς, αν δεν φάει ο κόσμος, θα βγούμε και θα έχουμε επανάσταση κατσαρόλα στο τέλος. Λοιπόν, ακούστε πολύ γρήγορα κάποιες επισημάνσεις. Ο Φώτης λέει: καλημέρα. Σήμερα στην Ολλανδία, στο σούπερ μάρκετ, όχι σε καλό χασάπικο, το μοσχαράκι 18 ευρώ το κιλό. Ο Θεμιστοκλής: αν το πολιτικό σύστημα απελευθέρωνε τις δημόσιες γέες που αναφέρθηκε ο κύριος Λύκος, θα είχαν πλήρως τα πολιτικά και οικονομικά προνόμια του και θα οδηγούνταν σαν πέννητες στα συσίτια της Εκκλησίας. Άλλος φίλος. Καλημέρα, ο φίλος ο Τάκης. Μήπως κάνουν τον Αμαζόνιο τώρα σιτοβολώνα? Και άλλος φίλος, ο Θανάσης. Καλημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, και γιατί να με νοιάζει εμένα η Γερμανία, η Δανία? Αυτό που είναι θετικό είναι ότι το LNG είναι υπέρ της Ελλάδας, αφού οι πλειοκτήτες είναι Έλληνες. Το μόνο θέμα είναι, αφού θα έχουν κέρδη, να βάλουν σημαία Ελλάδας ώστε να έχουμε Έλληνες ναυτικούς. Είναι μία παράμετρος, αγαπητέ Θανάση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το LNG που θα πάρει η χώρα θα είναι φθηνότερο επειδή το φέρουν Έλληνες εφοπλιστές. Είναι διατιμή θα είναι. Ο φίλος Θανάσης πιάνει το 5% και δηλαδή βλέπει το δέντρο και δεν βλέπει το δάσος.
στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, όταν είναι τριπλάσια η τιμή του, όπου δεν μπορούν όλοι να γίνουν ναυτικοί στην Ελλάδα. Ναι. Και οι οικογένειες των ναυτικών θα το πληρώσουν τριπλάσιο. Το ρεύμα τους, το φθηνό. Και δεν είμαι και σίγουρος ότι θα έχουν περισσότερα πληρώματα με την απελευθέρωση των πληρωμάτων. Όταν φωνάζαν κάποιοι για το καμποτάζ, γινόταν το Ελλανάδης. Τα ξεχάσαμε αυτά. Λοιπόν, λέω για τα ναυτεργατικά σωματεία που τότε λέγαμε να σταματήσουν τις απεργίες τους. Τα ξεχάσαμε. Μάλιστα. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Χρειάζονται δηλαδή άμεσα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Άμεση και των καταναλωτών και άμεσος επανασχεδιασμός σε σχέση με το αγροτοδιατροφικό. Άμεσα όμως. Mm. Άμεσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει σε μία εβδομάδα να βγει η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, και να πει κάνω αυτό, παίρνω αυτές τις λύσεις. Εδώ ξέρετε τι βλέπω, το κρύβουμε κάτω από το χαλάκι, το προχωράμε σιγά σιγά, περιμένουμε τι θα μας πούνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλόγως πώς θα κινηθούν και οι Γερμανοί κτλ. Οι οποίοι όμως Γερμανοί δεν είναι η ίδια οικονομία με εμάς. Οι Γερμανοί, σας λέω και πάλι, εμείς δίνουμε περίπου, για να καταλάβετε, 2 δις το χρόνο δίναμε για φυσικό αέριο. Γιατί φτάσαμε το ενεργειακό μας μείγμα να εξαρτάται από το φυσικό αέριο στο 86%. Ανεπίτρεπτο. Έχετε υπόψη σας, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, κύριε Λύκο, το ταπωμένο, έτσι το γράφει, αέριο στην επανομή της Θεσσαλονίκης? Δεν ξέρω τι εννοεί. Δεν μπορώ να καταλάβω για περί τίνος πρόκειται. Εγώ όμως θα σας πω το εξής, ότι στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, για να δείτε, από το 1900. Έχω υπόψη μου εγώ το ταπωμένο φυσικό αέριο νοτιούς Κρήτης, φίλε Δημήτρη. Έχουν 56 πυρηνικά εργοστάσια με σύγχρονη τεχνολογία. Εντάξει, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας του Παρισιού. Ναι, η Γαλλία έτσι λειτουργεί κυρίως, με την πυρηνική ενέργεια, σωστά. Ναι, αλλά έχουν 71% κάλυψη. Και τα περισσότερα από αυτά είναι δημόσια. Καταλαβαίνετε. Είναι αυτόνομοι δηλαδή αυτή τη στιγμή. Οι Γάλλοι είναι αυτόνομοι αυτή τη στιγμή. Α, τελευταίο ερώτημα, γρήγορη απάντηση και πάω σε διάλειμμα. Άρα δεν πρέπει να αλλάξει και η κοινή αγροτική πολιτική, δεν τεινάζεται στον αέρα? Βεβαίως, αυτή είχε αλλάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί στο εμπορικό ισοζύγιο. Ναι, αλλά μείωνε τους δικούς μας αγρότες. Έτσι είχε αλλάξει. Ακριβώς. Γιατί στο εμπορικό ισοζύγιο που είχε κάνει ο Βοράς έναντι του αγροτικού νότου, επειδή το συνέφερε, έπαιρνε προϊόντα από την Ισία, έπαιρνε προϊόντα από Τουρκία, έπαιρνε προϊόντα από οπουδήποτε αλλού, εκτός από τον νότο. Γιατί η κοινή αγροτική πολιτική πώς είχε στηθεί. Και αν θέλετε και η ίδια η ΕΟΚ τότε. Ότι ο πλούσιος τεχνολογικά εξελιγμένος Βοράς θα δίνει προϊόντα στον κάπως φτωχότερο Νότο, ο οποίος θα προμηθεύει το Βορρά με αγροτικά προϊόντα. Αυτό δεν καταφέραμε να κάνουμε ως Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι ο μεγάλος χαμένος. Γιατί ποτέ δεν ενοποιήθηκε πραγματικά. Βασίλης Λύκος, θα τα ξαναπούμε μαζί. Τον ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα κύριε Λύκο, να είστε καλά. Ιδιαίτερα την καλημέρα μου, να είστε καλά.